Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία. Οι επερωτήσεις οτιδήποτε θα τεθούν στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκινάμε με το θέμα μας. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017. Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεων, προσάρτημα. Το λόγο έχει ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, επειδή σε κάποιους έχει προξενέψει εντύπωση το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα Ιούνιο για τον ισολογισμό του Δήμου, να πω ότι έχει επιλογή ο Δήμος μας ως ένας πιλωτικός Δήμος από το ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο και γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο ζήτησε μέχρι 36 να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός. Λοιπόν, είναι ένα πιλωτικό ουσιαστικά πρόγραμμα του ελεγκτικού συνεδρίου που ελέγχει τους καλούς δήμους της χώρας, έτσι, λίγους και καλούς δήμους της χώρας. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επελέγει και ο δικός μας Δήμος, έχει ήδη ξεκινήσει πλήρης έλεγχος και γι' αυτό περνάμε όπως είπα σήμερα και τον ισολογισμό. Καταρχάς να πω ότι στην αίθουσα και θα είναι διαθέσιμο να απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις σας είναι και η κυρία Σοφία Πεταχτή, η λογίστρια του Δήμου, ο κύριος Καραμιχάλης, ο κύριος Κοσμάτος που είναι η ορκωτοί ελεγκτές. Λοιπόν, και επίσης ο κύριος Κώστας και αυτός ορκωτός ελεγκτής, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις. Να πω αρχικά ότι, όπως θα είδατε από τον ισολογισμό, υπάρχει ένα πλεόνασμα, το οποίο πλέον είναι στο 1.390.000 ευρώ, το οποίο, αν θέλετε, λίγα λόγια θα πω και πιστεύω ότι την έκθεση θα απαντηθούν και όλα τα ερωτήματα. Οφείλεται σε ένα βαθμό η αύξηση αυτή στο γεγονός ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πως θυμάστε, είχαν διαγραφεί το προηγούμενο έτος, αυξάνουν το πλεόνασμα του Δήμου. Συγχρόνως όμως είχαμε δύο μεγάλες μειώσεις, μια αρκετά μεγάλη μείωση και αυτή είναι το 1.200.000 ευρώ των παρακρατηθέντων φόρων, τα οποία δεν εισέπραξε κανένας Δήμος και ούτε ο Δήμος μας το 2017, καθώς επίσης και η κατάργηση του φόρου ζήθου, η οποία ήταν της τάξης περίπου των 80.000 ευρώ για το 2017. Και συγχρόνως, αν θα διαπιστώσετε από τον ισολογισμό και από τα αποτελέσματα χρήσης, ότι υπήρχε μια αρκετά μεγάλη αύξηση της μισθοδοσίας του Δήμου μας. Αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε και είναι αρκετά σημαντικά, είναι ότι πετυχαίνουμε πλεόνασμα χωρίς να μειώνονται οι παροχές και η ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης μας. Και μπορείτε να δείτε στους πίνακες των Παγίων και στον ισολογισμό ότι οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και έργα κοινής χρήσης αυξήθηκαν κατά 650.000 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Άρα, στη διαχείρισή μας καταφέρνουμε και να έχουμε πλεονασματικό και απαλλαγμένα από προβλήματα των παρελθόντων ετών Δήμου. Και ταυτόχρονα δεν μειώνονται οι επενδύσεις εις όφελος των πολιτών της Ηλιούπολης. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι το σύνολο των υποχρεώσεων μας και ο δανεισμός έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2016 κατά περίπου 500.000 ευρώ, που καταδεικνύει την ικανότητα του Δήμου να εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, να τις μειώνει και σε συνδυασμό με τη μείωση του δανεισμού να έχουμε πλέον ταμιακά διαθέσιμα σήμερα που μιλάμε στο ύψος των 5.300.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ταμιακά διαθέσιμα σήμερα στο Δήμο μας. Επίσης, και θέλω να το τονίσω γιατί το έχει αναφέρει ο κύριος Κοκοτίνης σε προηγούμενους ισολογισμούς,
Στο ζήτημα των μελετών, θα είδατε, κύριε Κοκοτίνη, ότι διαγράφηκε και μεταφέρθηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης και μια μεγάλη μελέτη του ρέματος πικροδάφνη στα 220.000 ευρώ, στα οποία είχε γίνει και πέρσι αντίστοιχη ερώτηση από εσάς. Και τέλος, να πω ότι και στην έξεση των ορκωτών ελεγκτών, τόσο για το 16 όσο και για το 17, η έκθεση είναι απαλλαγμένη από παρατηρήσεις και για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές αποβούν εις βάρος του Δήμου, είναι ο Δήμος σε θέση να καλύψει χωρίς επιπτώσεις την χρηματοοικονομική του θέση και την ταμιακή του επάρκεια να τις καλύψει επαρκώς. Θεωρούμε ότι είναι ένας, για μια ακόμη χρονιά, θετικός ισολογισμός για το Δήμο μας. Είναι πραγματικός, ρεαλιστικός ισολογισμός και παρακαλώ για την έγκριση. Είμαστε στη διάθεσή σας για όσες ερωτήσεις χρειάζεται να γίνουν και η ορκωτή είναι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ. Θα αναλύσουμε στην πορεία κάποια επιμέρους θέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Ερωτήσεις, κύριε Κοκοτίνη. Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω και μου έχει κάνει εντύπωση είναι, το είχα δει και πέρυσι, στο 10ο Δημοτικό, στο λογαριασμό 15 κινητοποίηση που εκτέλεση, είναι ένα ποσό 595.224. Αυτό από ό,τι ξέρω πρέπει να, βέβαια δεν έχει μεγάλη σημασία στα αποτελέσματα, στα έξοδα, στο αποτέλεσμα του Δήμου, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει πάει στα κτίρια αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/17. Έχει ολοκληρωθεί ή έστω αν έμεινε ένα ελάχιστο ποσό, θα έπρεπε να μεταφέρεται για να μπαίνει στο σωστό λογαριασμό και να υπάρχει ακριβής επικόνηση στον λογαριασμό που ανήκει. Ένα δεύτερο που ήθελα, επίσης το ίδιο ερώτημα θέτω και για τις ασφαλτοστρώσεις, ποσού ευρώ 146.907, αν είναι ολοκληρωμένες, γιατί οτιδήποτε έχει ασφαλτοστρωθεί, θα πρέπει να πηγαίνει, γιατί έστω και αν έγινε ο μισός δρόμος, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για όλον. Έτσι δεν είναι ένα σπίτι ούτε μια αίθουσα. Τώρα, αυτό ένα τρίτο που ήθελα να ρωτήσω είναι, από ό,τι βλέπω οι ορκωτοί λένε ότι οι αναλώσεις προκύπτουν έμεσα, δηλαδή απόθεμα αγορές μείον απόθεμα τέλους. Εδώ είχα πει και πέρυσι ότι καλά είναι κάποια ώρα να προχωρήσουμε σε μια πιο ακριβή περιγραφή, τουλάχιστον για τα βασικότερα υλικά του Δήμου, στο μέτρο του δυνατού, στο 90%. Για τις προβλέψεις τα είδα, δεν χρειάζεται να μου πείτε κάτι. Πάμε λίγο παρακάτω στα έσοδα εισπρακτέα, γιατί από εκεί τα είδαμε. Στις δωρεές παγίων, έχει κάνει μια παρατήρηση ορκωτία, απευθύνουμε στους ορκωτούς τώρα. Έχουν μια παρατήρηση, έχει κάποια έλλειψη συμφωνίας στο μετρό παγίων με τη λογιστική. Αυτό θα ήθελα και από τη λογίστρια μάλλον μια απάντηση για να μην φεύγουν αυτά τα θέματα. Και επίσης είδα κι άλλο ένα, στις επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, κάποια ακίνητα που θα μπορούσαν να πάνε και στα έσοδα. Μα ακούτε, λέω ότι υπάρχουν κάποια ακίνητα, επιχορηγήσεις ακίνητες. Αυτές θα μπορούσαν να πάνε ως όφελος και των εσόδων στην ανάγκη. Αν όμως εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον το δεύτερο θα είναι. Τώρα, για την Γεδίλ λέτε ένα γεγονός να το σχολιάσετε. 40.801 ευρώ. Κάποιες υποχρεώσεις δεν μπήκαν στις υποχρεώσεις του Δήμου, αλλά έχουν παραμείνει. Πώς? Απλώς να το εξηγήσουμε και αυτό. Τώρα, για το φόρο εισοδήματος θα είπαμε. Για τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα τέλη κυκλοφορίας θέλω μια ανάλυση, γιατί μιλάμε για τέλη κυκλοφορίας από το 92 μέχρι το 2015 που ενδέχεται να κάνει πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα, ο Δήμος θα κάνει ένσταση, προσφυγή, κάτι, δεν είναι. Λίγο κάτι περισσότερο να μας πείτε πιο αναλυτικά. Μια ερώτηση ήθελα για το ΤΑΠ. Δεν είναι λογιστική ερώτηση αυτή. Δεν είναι λογιστική. Δηλαδή, επηρέασε τα έσοδα του ΤΑΠ η υποχρεωτικότητα του πιστοποιητικού που έγινε από το 2016-2017. Ναι. Τώρα, επίσης, θα ήθελα στους ΚΑΠ, κύριε Χατζηδάκη, με τα παρακρατηθέντα το είπατε και είναι σωστό, που ήταν ένα 200, αν θυμάμαι καλά, λιγότερα. Στους άλλους ΚΑΠ θέλω να μου πείτε μια σύγκριση τι ακριβώς συνέβη, γιατί βλέπω περίπου τα ίδια νούμερα, από κάτι άλλο θα είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς. Τα ίδια, αυτό λέω.
Και ένα, πρέπει να δούμε και για το θέμα της ΔΕΗ. Αυτό θα έπρεπε να το είχαμε συζητήσει σαν πέδα και δηλαδή δημιουργείται πρόβλημα σε όλους τους Δήμους με το θέμα της ΔΕΗ. Να το συζητήσουμε λίγο και να πάρουμε κάποιο είδους μέτρα. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, επιβεβαιώστε με, ότι η ΔΕΗ τι κάνει 5 λεπτά, κρατάει τα δικά της όλα, δηλαδή αν εισπράξει από τα 100 τα 90, 5 δικά της και εσένα θα σου δώσει μόνο αν τα πάρει όλα που λέμε δηλαδή. Δηλαδή παίρνει τα δικά της και το δικό σου κομμάτι το αφήνει στους αιώνες των αιώνων. Και θα ήθελα επίσης μια ανάγκη περισσότερη στο θέμα των επίδικων απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου. Μια περισσότερη ανάγκη είναι εργατικά μια πρόβλεψη, ανεξάρτητα ότι δεν είναι πολύ μεγάλα τα ποσά όπως παλιά, που ήταν 5 εκατομμύρια, τώρα είναι 900.000 περίπου, 898 όπως το είδε. Αλλά να έχουμε μια ανάγκη και μια στοιχειώδη πρόβλεψη, έστω και αν οι προβλέψεις δεν είναι πάντα βεβαιότητες. Προς το παρόν αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοκοτίνη. Κύριε Αγαδάκο, ως εκπρόσωπος θέλετε να... Κύριε Κουρή, κύριε Σόφη, κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Νικηφόρος. Κύριε Νικηφόρε, πατάτε λίγο το κουμπί. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, αν και τα περισσότερα καλύπτει από τον συνάδελφο το πίστο από τον Κοκοτίνη. Θέλω να ρωτήσω επιπλέον για τα ποσά των κρατήσεων που λογιστικοποιούνται, που τακτοποιούνται κάθε μήνα. Δεν θα ήταν εφικτό να τακτοποιούνται κάθε μέρα. Θέλω να ρωτήσω αν το ποσό αυτό το μηνιαίο είναι σε ποιο ύψος ανέρχεται και αν έγινε κάποιος έλεγχος δειγματοληπτικός για κάποια ημέρα ενδιάμεση του μήνα να διαπιστωθεί αν το πραγματικό υπόλοιπο, το κατατεθειμένο στην τράπεζα είναι μεγαλύτερο κατά το ποσό που δεν έχει λογιστικοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή του μήνα. Ευχαριστώ. Και εγώ κύριε Νικηφόρε, άλλος συνάδελφος ερώτηση. Ορίστε κυρία Δουβή. Μία ερώτηση σχετική με το ΤΑΠ, συμπληρωματική. Αυτά που εισπράττει ο Δήμος είναι για τους κλεισμένους χώρους ή εισπράτεται και για δικαιώματα υψούν και για δικόπεδα ακάλυπτα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δουβή. Άλλος συνάδελφος. Ωραία. Κύριε Χατζηδάκη, να δώσω το λόγο σε εσάς. Η Ορκοτή, ωραία. Η κυρία Πεταχτή. Περάστε στο μικρόφωνο. Κύριε Καραμιχάλη, έχετε τον λόγο. Ναι. Να ξεκινήσω από τον κύριο Νικηφόρο. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι εύκολη να γίνεται σε επίπεδο μέρας. Εμείς, σαν ελευθερές, στο τέλος της χρονιάς, συμφωνώ το ταμείο, συμφωνούμε για αυτό το ποσό. Άρα, δηλαδή, στο τέλος της χρονιάς το επιβεβαιώνουμε μια φορά. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε, γιατί για να κάνουμε αυτό που λέτε, λες, να πάμε να κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο. Διαχειριστικό θέμα δεν υπάρχει εδώ. Δεν τίθεται. Θέμα είναι λογιστικής. Είναι θέμα κόστος, δηλαδή πρέπει να σταθμίσει ο Δήμος. Πόσο είναι το κόστος να το κάνει μέρα-μέρα, γιατί έχει δουλειά. Και πόσο είναι το όφελος της πληροφόρησης αυτής. Το καλό είναι ότι στο τέλος του μήνα έχει και συγκεκριμένα στοιχεία. Παίρνει στοιχεία από τις τράπεζες μέρα-μέρα, δεν είναι εύκολο να πάρει στοιχεία από τις τράπεζες. Ενώ το εξτρέ το παίρνει σαν μήνα. Άρα με αυτή τη λογική γίνεται έτσι. Να να σας πω, προσέξτε, αυτό δεν έχει θέμα με τις καταθέσεις. Αυτό έχει θέμα με την παρακολούθηση στα βιβλία. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που παρακολουθούνται οι παρακαθήσεις με το δημόσιο λογιστικό, τα ποσά που παρακαθούνται, φαινούνται σαν έσοδα. Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό το λόγο, αλλά πληρώνει το καθαρό. Πληρώνει το καθαρό. Από τη στιγμή που πληρώνει το καθαρό, και αυτό το μπορούμε να το συμφωνήσουμε ότι πληρώνει το στόχο. Τα άλλο, όταν αποδοθεί. Και η αποδοχή δεν γίνεται μέρα-μέρα. Δηλαδή, όταν παρακαθάει να το δώσει φόρο, στο μήνα. Στο τρίμηνο. Άρα, δεν τίθεται θέμα σα λέω διαχείριση. Τίθεται θέμα να το ξέρει. Αλλά χρειάζεται η ουσία, έχει ουσία να το ξέρει στο επόμενο του μήνα που έχει τελικά πόσα ή δηλώσει ή εξτρέ. Αυτό είναι. Τώρα, ναι, η μικροδιαφορά, όχι η μικροδιαφορά, δεν λέμε τη διαφορά στο μετρό παγίων, καθόλου. Γιατί δεν λέμε. Διότι για μας λέμε ότι είναι σημαντικό το θέμα της διαφοράς. Γιατί το λέμε ότι είναι σημαντικό το θέμα της διαφοράς. Σύμφωνα με αυτά περιγράφουμε μέσα
τι γίνεται, ο Δήμος αγοράζει πάγια, αγοράζει πάγια. Κάποια στιγμή, όταν κάποια πάγια αποσύρονται, πραγματικά δηλαδή ουσιαστικά αποσύρονται από τους χώρους, έρχεται κατάσταση εδώ. Αυτά που μπορούν να εντοπιστούν πια είναι στο Μητρό, διαγράφονται. Αυτά που δεν μπορούν, δεν διαγράφονται. Είναι κάποια τα οποία επειδή δεν έχουν ετικέτες, επειδή δεν είχε καλή περιγραφή για να μπορείς να τα εντοπίσεις, για πολλούς λόγους, δεν διαγράφονται από το Μητρό. Οπότε στο Μητρό και στα βιβλία εμφανίζονται ότι υπάρχουν, αλλά με τι αξία. Αναπόσβεστε. Άρα δηλαδή στην ουσία η αξία δεν έχει πρόβλημα στο ότι θα χάσει ένα πάγιο αξία, απλά δεν ξέρεις ποιο είναι το πάγιο αυτό. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει αραιά και πού, δηλαδή κάθε 5 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, να κάνει ο Δήμος απογραφή, απογραφή κανονική, καθολική, καθολική απογραφή. Αυτή την απογραφή να την καταχωρήσει στο Μητρό και αυτό θα είναι το καινούργιο Μητρό από εκεί και πέρα. Και όλα τα υπόλοιπα, όσα μπορούν να εντοπιστούν καλώς, όσα δεν μπορούν να εντοπιστούν, μπορούν να μπουν σε κάποιες ομάδες παλιά επιπλά, αφού είναι και αποδοσμένα, δεν θα σε πάει και κανείς για τίποτα, αποσβεσμένοι είναι. Λοιπόν, και να γίνει έτσι. Είναι ένα θέμα, είναι ένα κόστος, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Η γνώμη μας είναι για σωστή διαχείριση, δηλαδή να εντοπίζονται όλα τα πάγια, να μπαίνουν καρτέλες με barcode, με όλα, και από εκεί και πέρα το Μητρό να δείχνει την πραγματικότητα. Τώρα το Μητρό δεν δείχνει την πραγματικότητα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα ουσίας, γιατί είναι στο σύνολο της σχεδόν αποσβεσμένα αυτά που δεν ξέρουμε, αλλά καλά θα είναι να δείχνει την πραγματικότητα. Για το ΤΑΠ, ποια ήταν η ερώτηση για το ΤΑΠ? Αυτό δεν είναι. Πρέπει να το απαντήσει το λογιστήριο. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα για μας. Κύριε Κοκοτίνη, να παρακαλέσω πολύ το σώμα. Θα απαντήσουμε οι ορκωτοί. Θα απαντήσει η διοίκηση, ο Δήμαρχος αν θέλει, και μετά στις τοποθετήσεις θα πάρετε το λόγο. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει. Απαντάμε. Ναι. Ερώτηση κάνατε εσείς. Εγώ έκανα ερώτηση. Συγγνώμη. Δεν προλάβαμε, επειδή τα έλεγε και κρίνω να πει ότι δεν είχαμε κάνει πολλά. Διευθυντική ερώτηση, ωραία. Όχι. Ποια είναι τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με. Μα. Να παρακαλέσω πολύ να σημειώνονται οι ερωτήσεις για να γίνονται. Ξαναπείτε τα μαθήματα. Λοιπόν, είπα για το 10ο Δημοτικό ένα μεγάλο ποσό γιατί δεν έχει πάει στα κτίρια. Το 595.000 και για τις ασφαλτοστρώσεις 146.907. Το δεύτερο που είπα είναι για το κονδύλιο των επιχορηγήσεων, είπαμε το 41.10 που δεν έχει πάει πιθανόν στα έσοδα ενώ θα έπρεπε να πάει γιατί να διευκρίνει στο κάποιο ποσό. Για την ΓΕΔΙΛ, απλώς να το λύσει το λογιστήριο δηλαδή αυτό, γιατί μου είπατε ότι δεν έχει γίνει μια πρόβλημα για κάποιες υποχρεώσεις της ΚΕΔΙΛ που τα έχει πάρει πάνω το Δήμος. Τα βάρη αυτά και πρέπει να την κάνει την πρόβλημα 40.800. Α, για τις 100 δόσεις, ήθελα να πω για το. Χρωστάμε κάποια λεφτά στην εφορία 100 δόσεις. Αυτά γιατί δεν πάνε στο μακροπρόθεσμα. Αυτά που δεν λύγουν τους επόμενους 12 μήνες, γιατί αυτά πρέπει να πάνε πάνω. Για να καλύτερη οικονομική εικόνα θα έχουμε. Τα τέλη κυκλοφορίας οπωσδήποτε να δούμε τι παίζεται εκεί πέρα και τι πόσο παίζεται. Γιατί βλέπω ότι αυτό, για τους κάπους ζήτησε από τον κύριο, αυτό θα μας τα πει ο κύριος Αντιδήμαρχος, δεν χρειάζεται να μας τα πείτε εσείς. Και για τη ΔΕΗ μια μεγαλύτερη εικόνα, καλύτερη εικόνα, γιατί αυτό το πρόβλημα που είπαμε να το εντοπίσουμε λίγο πιο ακριβώς, με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και είπα και για με τις προβλέψεις για τις απαιτήσεις των τρίτων, δηλαδή τι πιστεύουμε λίγο έτσι πιο έτσι, με ακρίβεια, έτσι, όχι να μην το πούμε γενικόλογα. Δηλαδή καταλαβαίνετε, οι νομικές υπηρεσίες καλά κάνουν και έχουν μια αισιόδοξη εικόνα. Εμείς σας είμαστε λίγο πιο έτσι ακριβείς και ρεαλιστές. Ωραία. Οι ερωτήσεις σημειώθηκαν και έγιναν. Συνεχίστε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, για τις επιχορηγήσεις των Μαγείων. Για τις επιχορηγήσεις των Μαγείων. Που δεν έχουν πάει που δεν αποζώνουν, δεν κλείνουν. Το είχαμε το παλιότερο, το γράφει πια, να δεν καταλήξω, όταν περιορίστηκε πολύ και δεν βγαίνει έτσι η ίδια ουσία που βγαίνει παλιότερα. Η ουσία είναι μία, ότι και εκεί, επειδή δεν υπήρχε στο Μητρό η αντίστοιχη ενημέρωση για τα επιχορηγούμενα πάγια, δεν μπορούσαμε να έχουμε τη συμφωνία. Για τη στιγμή που δεν έχουμε τη συμφωνία, θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Θα έχουμε δηλαδή κομμάτια που έχουν μείνει πάνω στην καθαρή θέση και δεν έρχονται στα έσοδα. Αυτό τι σημαίνει?
το ότι δεν αποσβέλεις επιχορήγηση, όταν δεις καπάγια μπορείς να τα αποσβέσεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις επιβαρύνει την οικονομική θέση του Δήμου χωρίς να την ελαφρύνεις με αυτά τα ποσά. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει, και το είχαμε πει και στο παρελθόν, μια τελική μελέτη κάποια στιγμή, να έχει και λίγο χρόνο το λογιστήριο, να κάνει μια έρευνα καθολική και όσα ποσά δεν εντοπιστούν, να πάνε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα αποτελέσματα για τελειώνει. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Η λογική λέει αυτή, ότι έχει από τη μια τα έξοδα, τις αποσβέσεις και από την άλλη παίρνει έξοδα από τις επιχορηγήσεις. Αν έχουν τελειώσει αποσβέσεις και έχουν μείνει αυτά εκεί, έρχονται μία και έξω και κλείνουν και τελειώσαν. Και από εδώ και πέρα το Μητρό Παγίων πρέπει να έχει οπωσδήποτε την πληροφορία αν το πάγιο είναι επιχορηγούμενο ή όχι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς να γίνει απογραφή βοηθάει. Γιατί με το που θα γίνει απογραφή και θα ξαναφτιαχτεί καινούργιο Μητρό Παγίων και έχει πιο πρόχειρη την πληροφόρηση της επιχορήγησης και το κάνει. Τώρα, όσον αφορά τα δύο σχολεία, τα σχολεία για τις ασφαλοκοστρώσεις που είναι στα υποεκτέλεση και δεν έχουν πάει στα έργα, εμείς λέμε ότι η διαδικασία είναι σταθερή εδώ. Η τεχνική υπηρεσία λέει ότι θα πάει πού. Εμείς, όσο και να λέμε γιατί, σου λένε εκείνοι δεν έχουν πληρωθεί προϋποθέσεις. Τώρα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε μια έρευνα παραπάνω. Κύριε Κοκοτίνη, αυτό το προανέφερα, αυτό ότι θα τελειώσουν οι ορκωτοί, μετά η κυρία Πεταχτή και μετά ο κύριος Χατζηδάκης. Η παρουσία στα μακροπρόθεσμα όντως είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να φανεί για καλύτερη εμφάνιση του υπολογισμού. Θα δίνει πληροφορία, θα τα απαντήσουν και τα ΚΑΠ. Όσον αφορά τώρα την ΚΕΔΗ, με την ΚΕΔΗ η απόφαση είναι πρόσφατη. Δηλαδή, ανάληψη του χρέους μέσα στο 2017, νομίζω. Οπότε γι' αυτό και δεν προλάβανε να το περάσουν. Το γράφουμε, δεν είναι κάτω από το materiality, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τη ΔΕΗ, με τη ΔΕΗ ισχύει το εξής. Αυτό το έχει μόνο στους Δήμους. Το έχει μόνο στους Δήμους. Από ό,τι κατά καιρούς γίνονται συζητήσεις, έχουν γίνει πιέσεις στη ΔΕΗ, στο μηχανογραφικό της μέσα, να γίνει επέμβαση και να έχετε από το μηχανογραφικό της η πληροφόρηση εδώ και έτσι αν έχετε αρχείο, θα μπορούμε να το δουλέψουμε. Έτσι όπως έρχεται μια κατάσταση, δεν μπορείς να δουλέψεις τίποτα. Για να βρεις αυτό που λέμε, φέρει τα καθαρά, εσύ δεν ξέρεις από αυτά που τις έχεις δώσει σαν επενδυτά τι έχει φέρει, τι έχει κάνει και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Η μόνη λύση είναι να υπάρξει μηχανογραφική υποστήριξη και πληροφόρηση μέσω της ΔΕΗ. Αυτό το γράφουμε και σε άλλους δήμους πιο αναλυτικά, εδώ ίσως λιγότερο μπορεί να είναι λιγότερο το θέμα. Αλλά αυτό το έχουν όλοι δει, δεν είναι μόνο. Και για τις προβλέψεις το τελικό. Με τις προβλέψεις ειδικά στους Δήμους. Εμείς τα τελευταία χρόνια είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί παλιότερα, ακούστε λίγο, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, δεν είμαστε τόσο αυστηροί όσο παλιά. Γιατί παλιά είχαν βγει κάποιες αποφάσεις που ήταν για τα 150 ευρώ για κάποια θέματα, τα οποία οι μισοί δικηγόροι λέγανε θα τα χάσουμε, οι άλλοι μισοί πήγαν να τα κερδίσουν. Τελικά το κέρδισαν οι Δήμοι για μεγάλα ποσά. Και εμείς βγαίναμε και λέγαμε θα τα χάσετε, δεν κάνετε πρόβλημα. Είμαστε λίγο πιο ελαστικοί στο τι θα πει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος που ξέρει πιο καλά και είναι του Δήμου, ο εμπειρογνώμονας, έχει πει ότι αυτά είναι τα θέματα. Εσείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε όλο το δικαίωμα να πάρετε πρόσθετη πληροφόρηση και την κρίνετε. Εμείς δεν μπορούμε τόσο εύκολα σε αυτά τα θέματα. Είναι λίγο, γιατί σας λέω παλιότερα ήμασταν αυστηροί και είχαμε άδικο. Δεν έχουμε ακόμη και δικηγόρους να πάρουμε. Είναι ειδικά τα θέματα. Αυτά είναι Δήμο. Δημοτικά θέματα, δημόσια λογιστικά. Προτιμάμε να στηριζόμαστε σε αυτά που λένε οι δικηγόροι, το λέμε κιόλας. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Καραμεκάλη, ως ορκωτή έχετε τελειώσει, θέλετε να είναι κάποιος συνάδελφός σας να αναδώσει. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραμεκάλη. Η κυρία Πεταχτή έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα. Τώρα για τα έργα που δεν έχουν παραλυθεί, θα το πει ο κύριος Χατζηδάκης. Για τις δωρεές Αγίων, από ό,τι βλέπω, είναι ένα θέμα από το 1989. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κλείσω πληροφόρηση αυτή τη στιγμή. Το ΤΑΠ κινείται στα ίδια επίπεδα. Η ΚΑΠ το καλύψαμε, η ΔΕΗ τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Καταρχήν, η ΔΕΗ έχουμε κάνει βήματα. Μας στέλνει, μας επιστρέφει μετά από περίπου 6 μήνες τι δεν έχει εισπράξει. Και γι' αυτό, εάν θα δείτε, εμείς στα έσοδα προηγούμενων ετών είναι αυξημένα. Είναι γιατί έχουμε βεβαιώσει τα μη εισφρατώμενα της ΔΕΗ.
τώρα το θεωρώ ανέκτητο να έχουμε 80.000 πελάτες, όπως η ΔΕΗ, για τον Δήμο Ηλιούπολης και να τους παρακολουθούμε. Θα πρέπει να είμαστε μια ΔΕΗ μόνοι μας. Πρέπει να έχουμε πολλά άτομα να το υποστηρίξουμε, πέρα από το μηχανογραφικό. Για τις απαιτήσεις, για τις κρατήσεις είπαμε είναι γύρω στις 300.000. Τι άλλο από μένα θέλετε να σας απαντήσω? Τα τέλη είναι θέμα διοίκησης. Επίσης θέλω να σας πω για τις επιχορηγήσεις. Έχω κάνει μια αρκετή δουλειά και φέτος όντως έκλεισα και κάποιες ακίνητες επιχορηγήσεις. Διότι μάζεψα στοιχεία όπως είναι η επιχορήγηση, η έκτακτη για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στο γκαράζ απάνω. Αυτή η επιχορήγηση δόθηκε το 2008, όμως από την έρευνα που έκανα όλοι καταχωρήθηκαν σε δαπάνες στο 2009. Οπότε την έκλεισα την επιχορήγηση. Όπως επίσης και τα 212 οι πικροδάφνοι ήταν επιχορηγούμενοι. Δηλαδή προχωράνε το ισοζύγιο, δεν είναι σταθερό. Είναι κάτι που θέλει μία μελέτη και το εξετάζουμε και αν συμφωνούμε, κλείνει. Δηλαδή για τις επιχορηγήσεις και επίσης για τα έργα της ακινητοποίησης. Αν δείτε πέρυσι οι ακινητοποίησεις είναι 2.179, φέτος είναι 1.415. Βάλαμε πάρα πολλά πάγια, παραλάβαμε. Από αυτό. Οι ασφαλτοστρώσεις το 18,3. Τι να την κλείσουμε. Καταχώρησα λογαριασμό το 18. Αυτά έχω να σας πω. Ολοκληρώσατε, κύριε Πετεχνίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, για το θέμα καταρχάς της ΔΕΗ, κύριε Κοκοτίνη, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, εισπράττει πρώτα τα δικά της η ΔΕΗ και μετά έρχονται κάθε εξάμηνο περίπου τα ανίσπαρκτα δημοτικά τέλη, τα οποία βεβαιώνουμε και στη συνέχεια αρχίζουν και πληρώνονται από τους δημότες. Τώρα, η ΚΑΠ πράγματι είναι ακριβώς ίδιοι. Η ΚΑΠ. Οι παρακρατηθέντες μειώθηκαν. Λέω οι μη παρακρατηθέντες, οι κανονικοί. Οι κεντρικοί αυτοτελεί σπόροι είναι στα περσινά επίπεδα, 16-17 λέει ακριβώς το ίδιο. Το θέμα του ονοδίου έργων είναι θέμα παραλαβής. Αν θυμάστε το 10ο δημοτικό, την Ένωση Πολλαπλών Χρήσεων, την παραλάβαμε φέτος, μέσα στο 2018, σε Δημοτικό Συμβούλιο, που είχαμε κάνει και εκείνη συζήτηση. Άρα του χρόνου πλέον θα φύγει αυτό το ποσό, τα 595.000 ευρώ. Και η ασφαλτοστρώση ήταν έργο που ξεκίνησε, συμβασιοποιήθηκε το 2016, αλλά ήταν συνεχιζόμενο όλη τη χρονιά του 2017 και δεν έχει ακόμα παραλυφθεί. Έτσι, αυτά τα δύο είναι. Οι ασφαλτοστρώσεις δεν έχουν ακόμα και σήμερα παραλυφθεί επίσημα. Τώρα, προς το ζήτημα των τελειώσεων κυκλοφορίας, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και ως Δημοτικό Συμβούλιο, σε προσεχή Δημοτικό Συμβούλιο. Αν όχι από τον Ιούλιο, πιθανότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αυγούστου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αυγούστου. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, είναι πράγματι τέλη κυκλοφορίας από το 2002, έχουν ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ, τα αφιλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις, δηλαδή εντοπίστηκαν κάποια οχήματα τα οποία είχαν αποσυρθεί και παρόλα αυτά χρεωνόντουσαν με τέλη κυκλοφορίας. Μειώθηκε κατά κάτι λίγο το συγκεκριμένο ποσό στην εφορία, αλλά υπάρχει διαρκώς η προσπάθεια να μειωθεί κι άλλο. Θα έρθει πάντως στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί αναλυτικά, γιατί είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό που βαρύνει το Δήμο και είναι πάνω από ιστορία 15 ετών. Εντάξει, αλλά θα μας αποσχολήσει ιδιαίτερα. Ολοκληρώσατε, κύριε Χατζηδάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει, εδώ έχουμε τους πλέον ειδικούς. Εγώ μόνο μια θέση θέλω να πάρω σε ένα σοβαρό θέμα της αυτοδιοίκησης, ίσως είναι και το σημαντικότερο. Κάθε χρόνο και κάθε δεκαετία έρχεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το θέμα του εισπρακτικού μηχανισμού.
Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αφελείς για να πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να ακουμπήσουμε τη ΔΕΗ με την έννοια του ελέγχου και της παρακολούθησης των εσόδων μας. Δεν θα γίνει αυτό, ούτε γινότανε, ούτε γίνεται, ούτε θα γίνει. Εάν εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση δεν πάρουμε μια απόφαση σοβαρή να κάνουμε δικό μας εισπρακτικό μηχανισμό, τότε δεν υπάρχει γυρισμός. Η ΔΕΗ θα κρατάει, ή η ΔΕΔΙΕ ή όποιος είναι τώρα πια, θα κρατάει τα δικά μας έσοδα, δεν ξέρω αν τα τοπίζει κιόλας, και θα μας τα δίνει όποτε αυτή θέλει. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω αρκετά χρόνια τώρα, το λέω και σήμερα, έτσι για την ιστορία, γιατί δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση σοβαρή, όταν η ίδια η αυτοδιοίκηση που τις εμπιστεύονται να διοικήσουν οι πόλεις και περιφέρειες, δεν έχει η ίδια τους δικούς της πρακτικούς μηχανισμούς. Δεν τους έχει. Μιλάμε, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην διοικητική μεταρρύθμιση, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης εκείνος, ετούτος, άλλο, ας είμαστε λίγο σοβαροί, όταν δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι τη δυνατότητα να εισπράξουμε το κύριο έσοδο που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από την επιχορήγηση την κρατική, που είναι τα τέλη της ΔΕΗ. Είναι το πιο σοβαρό θέμα που έπρεπε να έχει λυθεί όχι τώρα, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Έπρεπε να έχει λυθεί τουλάχιστον την τελευταία 15 ετία. Κι όμως δεν τολμάει κανείς να το αγγίξει. Και θα σας πω και γιατί δεν τολμάει να το αγγίξει. Γιατί όλοι βολεύονται. Όλοι βολεύονται. Σου λέει εντάξει, τι μας παρακρατεί τώρα η ΔΕΗ. Πόσο ποσοστό, κυρία Πετά, τι μας παρακρατάει η ΔΕΗ τώρα. Περίπου. Είναι ένα ποσοστό όμως καλό, σοβαρό δηλαδή ποσό. Λοιπόν, μας παρακρατάει, σου λέει εντάξει, μας παρακράτησε αυτό το ποσό και όποτε είναι θα έρθει. Θα έρθει, όποτε είναι θα έρθει. Αν αργήσει και λίγο δεν πειράζει. Και βολευόμαστε όλοι εκεί. Και είμαστε μια χαρά. Και δεν φορτωνόμαστε με ευθύνες, ναι, αλλά στην αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται να έχεις, δεν χρειάζεται να έχεις μόνο δικαιώματα. Δηλαδή ζητάμε αρμοδιότητες, ζητάμε πόρους από το κεντρικό κράτος. Από την άλλη πλευρά, εμείς τι κάνουμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε αυτούς τους πόρους και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες και να τις διαχειριστούμε για την πόλη μας. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν παίρνουμε μια πολιτική απόφαση και να πούμε, εγώ δεν λέω αύριο το πρωί, αλλά σε μια πενταετία. Αν το είχαμε κάνει αυτό πριν 10 χρόνια, τώρα θα είχαμε συμπαρκτικούς μηχανισμούς. Σε μια πενταετία. Να κάνουμε μια κουβέντα με την κεντρική διοίκηση, με την κυβέρνηση και να πούμε ότι κοιτάξτε κύριε, εμείς σε μια πενταετία θέλουμε αυτή τη στελέχωση, αυτό το οργανωτικό σχήμα και σταδιακά σε κάθε περιφέρεια επιλέξτε 5-10 πιλωτικούς δήμους κάθε χρόνο και σταδιακά να υπάρξει η εφαρμογή της ίσπραξης των εσόδων μας με ίδιους μηχανισμούς για να απεγκλωβιστούμε πλήρως από τη ΔΕΗ. Έτσι, αυτό είναι. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τα συλλογικά μας όργανα και την ΚΕΔΕ και βέβαια την Περιφερειακή Επιτροπή, την ΠΕΔΑ. Αυτά τα ζητήματα και εντάξει, καλό είναι και το Σκοπιανό, καλό είναι και το Αφγανικό, αλλά υπάρχουν και κάποια πολύ σοβαρά θέματα πρώτης γραμμής στην αυτοδιοίκηση που επιτέλους πια τα συλλογικά μας όργανα πρέπει να ασχοληθούν για να έχουμε και κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Γιατί, και κλείνω με αυτό να μην σας κουράσω, φανταστείτε ένα πράγμα, να πει αύριο η ΔΕΗ ότι εγώ δεν μπορώ να εισπράξω, αδυνατό να εισπράξω. Αδυνατό να εισπράξω. Έχω τους δικούς μου μηχανισμούς, θα εισπράξω αυτά τα οποία θέλω εγώ. Και στην αυτοδιοίκηση δεν μπορώ να εισπράξω. Δεν έχω προσωπικό, δεν έχω τεχνογνωσία. Περνάω μια κρίση. Τώρα βγαίνει και ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι κρατική επιχείρηση. Τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δήμαρχε. Περνάμε στις τοποθετήσεις. Ο κύριος Κοκοτίνης έχει το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το νομοσχέδιο και αν θα λυθεί ένα θέμα 13 χρόνων και είναι τραγικό ότι δεν γίνονται θέματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος. Είχα πει και μια άλλη φορά εδώ πέρα στα μη ηλεκτροδοτούμενα. Εμείς δεν το είχαμε κάνει και πολλοί Δήμοι. Πολλοί Δήμοι, όπου επέμβηκε το ηλεκτρικό συνέδριο, ήθελε, αν έχετε το Θεό σας, να δώσει υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης προκαταβολικά. Εννοεί βεβαίως ότι δεν έχει ρεύμα, ότι δεν το χρησιμοποιεί. Όταν στο ε2 φαίνεται ότι είναι κενό. Δηλαδή το έχει δηλώσει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές επίσημα. 13 χρόνια τώρα πάει να λυθεί, ελπίζω να λυθεί, να μην φέρει κατ' ολογικό λογιστήριο του κράτους καμία αντίρρηση εκεί.
γιατί αυτή ξέρετε είναι και λίγο πιο φανατική από τους πιο φανατική είναι αυτή. Λέω λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια ότι η αυτοδιοίκηση, πέρα από αυτά που λένε, από τις πολιτικές, από τα μνημόνια, από τα 1500 προβλήματα, έχει πάρα πολλά προβλήματα που θα μπορούσε να τα έχει λύσει. Πρακτικά, με μυαλό, με πρωτοβουλία και χωρίς λεφτά. Και να βοηθήσει και τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να λες σε αυτοδιοίκηση να αυτοκαμαρωνόμαστε και αυτήν άλλη να μην μπορούμε να διαχειριστούμε πέντε πράγματα. Δηλαδή, ναι αρμοδιότητες, ναι να πάρουμε από το κράτος, ναι να κάνουμε τώρα, ναι να κάνουμε τα άλλο, αλλά ή παράδειγμα, για να λέμε τώρα και αυτά που γίνονται τώρα με τις πλημμύρες, ζητάει από τον Δήμαρχο, από την περιφέρεια, χίλια δύο πράγματα και δεν του δίνει ούτε δυνατότητα στο δάσος, σε κόβει, βλέπε εμάς, βλέπε μάντρες, βλέπε χίλια δυο, αρχαιολογίες, 1500 προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή, για να λέμε και μια αλήθεια, η περιφέρεια, από ό,τι μου λέγανε και κάτι, ακόμα και η περιφέρεια που δεν έχει ευθύνες στα αντιπλημμυρικά, σου λέει ας πήγαινες στο βουνό να κάνεις φράγματα. Μάλλον παιδιά, εγώ δεν είμαι στο ήλιο. Όχι, ας πήγαινες παραπάνω εκεί στο βουνό να κάνεις κάτι και εσύ. Άρα κάτι και εσύ θα φταίσεις, δηλαδή. Αυτό το πράγμα πλέον έχει χαρακτηριστεί σαν τρανοκομείο. Αυτό το είπα σαν μια γενική τοποθέτηση, ότι χρειάζονται συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σαφέστατες, διαχωρισμός εξουσιών, βαθμών, κράτους κτλ. Χρήματα οπωσδήποτε, προσωπικό. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και χίλια προβλήματα. Και αυτά πρέπει να γίνονται γιατί τα άλλα θα μιζεριάζουν συνέχεια. Αυτά τα είπα σαν μια, αυτή, γιατί πραγματικά η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να χειραφετηθεί και να, άμα δεν μπορεί να λύσει ούτε αυτά τα θέματα, δεν μπορεί ποτέ να ζητάει χειραφέτηση. Τώρα, για το 10ο Δημοτικό, όντως ισχύει ότι το 18 έγινε η παραλαβή, αλλά επειδή ήταν ένα βέβαιο γεγονός, θα μπορούσε, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχει σημασία ουσίας. Απλώς τύπου. Για τις αυτοστρώσεις συμφωνώ, εντάξει, από τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη, ήταν σε εξέλιξη. Τώρα, όσον αφορά την πικροδάχνη, ανεξάρτητα αν ήταν επιχορηγούμενη που είναι η κυρία Πεταχτή, αυτό θα έπρεπε να έχει πάει γιατί αυτή η μελέτη χάθηκε. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ το έργο, ανατράπηκε. Καλώς πήγε στα έξοδα, έτσι έπρεπε να πάει και από πολύ νωρίτερα και ήταν μια διόρθωση που έπρεπε να γίνει. Για τους πελάτες, η πρόβλεψη που έγινε πέρυσι ήταν επαρκής όντως. Συμφώνησα και εγώ ότι στο θέμα των πελατών που είχαμε πάντα αντίρρηση την γκρινιάζαμε και καλά κάναμε την γκρινιάζαμε και με το παραπάνω. Τώρα, στις καταθέσεις. Στις καταθέσεις το έχω πει και το λέω ότι αυτή η Δήμη, τη στιγμή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πιθανόν να έχουν και τα περισσότερα λεφτά που είχαν ποτέ. Αυτό το παράδοξο υπάρχει. Γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο, ενώ είναι κρίση και περικοπές, γιατί υπάρχει και τεράστια γραφειοκρατία που δεν γίνονται τα έργα έγκαιρα και βαλτώνουν τα χρήματα πάνω από δύο δις υπολογίζονται ότι είναι στους Δήμους και στις περιφέρειες σε καιρό ανεργίας. 20% και. Δηλαδή σημαίνει ότι κάποια πράγματα δέστε πώς είναι. Ναι, μεν λες καλά να έχω 4-5 εκατομμύρια για να μπορώ, αλλά αυτό όμως κάτι σημαίνει. Δεν είναι κατά ανάγκη θετικό δείγμα όταν έχει πολλά λεφτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Δήμο Βουλάτη, α πούμε, έχω 25 εκατομμύρια και είναι αμαρτία. Τι είναι αμαρτία να έχει 25 εκατομμύρια στην ταμείωση, έτσι, και να μην τρέχουν σε δουλειές κτλ. Να πάω λίγο παρακάτω στο αυτά που είπαμε που δώσαν τις εξηγήσεις, το καταλαβαίνω. Με τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένα βάρος, όπως είπαμε, σαφέστατο. Η κοστολόγηση που δεν έχετε κάνει για μας είναι ένα αρνητικό. Κάποια ώρα, ανεξάρτητα από δυσκολίες, αυτό χρόνια φωνάζω αυτό, δυστυχώς δεν γίνεται. Και για την πρόβλεψη των απαιτήσεων τρίτων, εμείς η γνώμη μας είναι ότι κάποιο ποσό θα χαθεί. Τώρα ποιο δεν μπορώ να κάνω το μάγο, αλλά οπωσδήποτε εδώ επιφυλασσόμαστε ότι σίγουρα θα χαθεί. Δεν είναι... Όταν υπάρχουν διεκδικήσεις, πάντα κάτι χάνεται, απλώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Εγώ αν ήμουν, για να είμαι ειλικρινής, με τη λογική του συντηρητισμού, θα έκανα μια πρόβλεψη 200-300.000 για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και εξάλλου, αν δεν επανειδευτεί το γεννή στα έσοδα τον επόμενο χρόνο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Υπάρχει μια αλήθεια. Από πέρυσι έχουν βελτιωθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο τρία θέματα που τα κρίνω. Δηλαδή οι μελέτες, οι πελάτες και οι συμμετοχές που τσακωνόμουν με τον Καραμπιχάλη χρόνια και με δούλευε λίγο για να είναι μια αλήθεια. Έτσι είναι η Καραμπιχάλη. Δηλαδή μου έλεγε τώρα ότι οι συμμετοχές απεικονίζονταν εκεί πέρα επειδή έλεγε το λογιστικό σχέδιο. Όταν εμείς χρωστάμε τα μαλλιοκέφαλά μας εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια τώρα, Γεωργάκη. Τώρα. Λοιπόν, απ' την άλλη τώρα για επαναλαμβάνω ότι σαν ισολογισμός, για να το πω και στους συναδέλφους, δυστυχώς υπάρχει το εξής, ότι πάνω από το 90-92% είναι αναλλακτικά έξοδα. Δηλαδή, αν δούμε τα έξοδα σήμερα, μισθοδοσία που είναι 7,5 εκατομμύρια, δούμε το 1,200 στη Φιλή, δούμε το ΣΠΑΙ, δούμε τη ΔΕΗ, δούμε,
κάποιες δαπάνες, τηλέφωνα κτλ. Υπάρχει μια αλήθεια ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ περιορισμένα και γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε. Όμως, παρόλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε, να βγάλουμε από τη μήκα ξύλια, όπως λέμε, δηλαδή να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη διαχείριση, όσο γίνεται πιο διαφανή, όσο γίνεται να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε μπορεί να αξιοποιηθεί και σίγουρα μπορεί. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια στοιχειώδης βελτίωση των τελευταίων 1,5 χρόνων, βασική μάλλον. Και θέλω να είμαι δίκαιος εδώ. Υπάρχει μια βελτίωση, παρά ότι σε αυτά που επισήμενα, μέχρι πρόπερση ήμασταν στα κάγκελα λίγο σε αυτά τα θέματα, σε κάποια θέματα. Και νομίζω είχαμε και δίκιο. Αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια καλύτερη κατάσταση εμφανής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκοτίνη. Ο κύριος Κουρής, κύριε Κουρή, θέλετε. Ο κύριος Φανταζόπουλος. Το κουμπί. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι μια γενική αναφορά έχουμε κάνει. Δεν είχα τον χρόνο, αλλά σέβομαι ιδιαίτερα την άποψη του κυρίου Κουκοτίνη, που γνωρίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά. Και βασιζόμενο στην εμπειρία του, αφού κινείται σε θετική κατεύθυνση, φαντάζομαι ότι έτσι είναι, δεν είχαμε την δυνατότητα να πάμε ιδιαίτερα πιο αναλυτικά την πλευρά μας. Δέχομαι την άποψη του Χρήστου του Κουκοτίνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βανταζόπουλο. Ο κύριος Σόφης. Όταν μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, αυτά που ανέφεραν οι ορθωτοί λογιστές, αισθάνομαι ότι είμαι σε μια μασονική στοά, όπου μιλάνε κάποιοι μεταξύ τους και κοροϊδεύουν. Οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα ή κάνουμε όσο καταλαβαίνουν και κοροϊδεύουν τους εαυτούς μας. Εγώ είμαι φυσικός. Ήμουνα δηλαδή πριν να γίνω καθηγητής. Όχι, είστε, δεν το είμαι. Όχι, ήμουνα. Τώρα είμαι φταξιούχος και είναι χαρά μου. Λοιπόν, τότε λοιπόν, όταν θέλαμε να κάνουμε κάτι, μαζευόμαστε μεταξύ μας και συζητάγαμε σαν φυσικοί και ακούγαν οι άλλοι και δεν καταλαβαίναν τίποτα. Ήταν μια κουβέντα μεταξύ κοφών. Εγώ αυτά που κατάλαβα είναι δύο. Τα τέλη κυκλοφορίας και αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Τι δηλαδή? Ότι δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε δηλαδή ένα χαρτί εδώ, μια έκθεση που λέει 1 εκατομμύριο νούμερα, τα οποία δεν έχουν καμία αξία γιατί δεν υπάρχει μια δυνατότητα να εισπράξει και τίποτα στην κοινωνία. Εκείνο που δεν αντιλαμβάνουμε τίποτα είναι ότι έχουμε ένα πλεόνασμα 1.376.000 ευρώ, αλλά δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή αύριο το πρωί που θα έρθει κάποιο που του χρωστάμε λεφτά, μπορεί να τα πάρει από αυτά? Όχι. Έχετε έλεγχο, γιατί δεν θα του πληρώνουμε τότε? Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, εντάξει. Κατάλαβα λοιπόν. Συγγνώμη, να ολοκληρώσει ο κύριος Σόφη. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Από αυτήν την άποψη, για να τελειώνω. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι αριθμοί πάντα ευημερούν ανάλογα όπως το θέλεις, αλλά η πραγματικότητα στην κοινωνία δεν είναι αυτή. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Στη λογική της γραφειοκρατίας, κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και η αυτοδιοίκηση γενικά, από τόσο και δεύτερο βαθμό, περνάει πολύ μεγάλο ζόρι με αυτά που συμβαίνουν στη Μάντρα. Ευτυχώς λέω εγώ για παράδειγμα. Κύριε Σόφη, συγγνώμη, να παρακαλέσω το σώμα ησυχία για να ακούγεται ο κύριος Σόφης. Ευτυχώς λέω που καταφέραμε και κλείσαμε τους δύο αγωγούς, το ΣΥΓΜΑ 1 και ΣΥΓΜΑ 2. Μακάρι να γίνει και ο τρίτος τελικά για να ολοκληρωθεί το έργο, για να μην έχουμε αυτά που βλέπουμε. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται κάποιο γραφειοκράτη που λέει δηλεκτικό συνέδριο και τι λέει? Θα το δω ένα πάραδρο πότε, όταν, έτσι, να μην πω χαρακτηρισμού κλπ. Αυτό το πράγμα είναι έγκλημα απέναντι στο λαό. Είναι έγκλημα και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Δεν έχω τίποτα με τους ορκωτούς λογιστές. Κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά μας. Πολιτικά δεν έχουμε καμία σχέση, καμία επαφή. Είμαστε σε άλλους κόσμους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόφη. Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση. Λοιπόν, να παρακαλέσω πολύ, κύριε Νικηφόρε, ναι, ορίστε, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, από την έκθεση των ορκωτών να δικαιούνται δύο πράγματα. Πρώτον, η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου και δεύτερον, η καλή δουλειά που γίνεται στο λογιστήριο και στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα σημεία που εντοπίζει, πιστεύω ότι είναι αυτό που λέει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ακόμη.
και δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ίσως σημαντικότερο είναι το Μητρό Παγίων. Πρέπει επιτέλους από το 2001 το είχαμε ξεκινήσει. Κάποτε πρέπει να γίνει μια σωστή δουλειά για να τα έχουμε σε αξία μνήμης, αλλά να ξέρουμε και τι είναι και πού βρίσκονται το καθένα. Άλλα σημεία είναι για τις μελέτες που πρέπει να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσης, να τις ξεκαθαρίσουμε. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι κάποτε πρέπει να κρατήσουμε και ένα μητρό μελετό να δούμε τι γίνεται. Από το 2000 θυμάμαι μελέτες. Φεύγει μια διοίκηση, εξαφανίζονται οι μελέτες, έρχεται η άλλη διοίκηση, κάνει άλλες μελέτες για τις ίδιες, για τους ίδιους χώρους. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ασάφεια, μια θολούρα σε αυτό το τοπίο. Τα έργα τα οποία αφορούν παλαιότερες χρήσεις και παρουσιάζονται δαπάνες ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, πρέπει και αυτά να τελειώνουν. Δηλαδή είναι πολύ μικρά σημεία, ας πούμε, τα οποία βελτιώνουν την εικόνα πάρα πολύ. Για την απογραφή το είπαμε. Για τις κρατήσεις πήρα την εξήγηση ότι ακόμη δεν μπορεί να γίνει τακτοποίηση λογιστική σε καθημερινή βάση, έστω σε δεκαήμερο. Αφού όμως οι εργοτοί λένε ότι το αποτέλεσμα είναι ότι από τον έλεγχο προκύπτει ότι συμφωνούν απόλυτα τα νούμερα, το πραγματικό με το λογιστικό υπόλοιπο δεν έχω λόγο να επιμείνω. Τα αλότρια περιουσιακά στοιχεία και οι διάφοροι λογαριασμοί τάξεως πρέπει να παρακολουθούνται, αν και μας βολεύει αν είναι εναντίον μας και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα του Δήμου και καλύτερη δανειολογική ικανότητα. Και ένα θέμα όμως που και απευθύνομαι στον κύριο Αντιδήμαρχο είναι το θέμα των εσόδων. Υπάρχει μια παρατήρηση, σαν δέκα την έχω σημειώσει, κατά συνέπεια λέει πρέπει να ληφθεί σχετική μέρημνα ώστε να εξασφαλίζεται η βεβαίωση, η ίσταξη του συνόλου των εσόδων κτλ. Θέλω να, αν μου επιτρέπει ο κύριος Αντιδήμαρχος, επειδή και εγώ έχω περάσει από αυτή τη θέση, να του υπενθυμίσω ότι πολλές φορές υπάρχουν, επειδή έχει την ευθύνη της ίσταξης των εσόδων, υπάρχουν έσοδα τα οποία δεν μπορεί να γνωρίζεται η οικονομική υπηρεσία. Η υπηρεσία η οικονομική παίρνει πληροφορίες από τις άλλες υπηρεσίες. Και υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ο Δήμος να δημιουργήσει βεβαιωτικούς τίτλους από στοιχεία τα οποία μπορεί να γνωρίζει μόνο η νομική υπηρεσία. Από έμεσους ή άμεσους καταλογισμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Όλα αυτά, αν γίνει κάποια στιγμή ένα έλεγχος τελειωτικό συνέδριο, θα ζητήσουν ευθύνες από τους αιρετούς. Και μην ξεχνάτε ότι μια υπόθεση του 1997 ακόμα δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό εγώ τι είχα κάνει το 2011, είχα απευθύνει ένα έγγραφο σε όλες τις διευθύνσεις και στην νομική υπηρεσία και ζήτησα όποιος γνωρίζει στοιχεία, όποια υπηρεσία έχει στα χέρια τη στοιχεία, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογητικό για να εκδοθεί τίτλος βεβαίωσης ή για γνωρίζουν ότι κάποιος άμεσα ή έμεσα ζημίωσε το Δήμο κτλ. Να το κάνει γνωστό στις οικονομικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω βέβαια τι τύχη είχε, αλλά νομίζω κύριε Αντιδήμαρχε ότι αυτό θα έπρεπε να το ξαναδείτε για να το επαναλάβετε, γιατί όπως σας είπα, οι αιρετοί δυστυχώς δεν θα έπρεπε να έχουν καμιά ανάμειξη στα οικονομικά, στην οικονομική ευθύνη. Έχουν την ευθύνη αυτή. Ψηφίζω βέβαια το μισολογισμό και θεωρώ ότι η ενδοσία του Δήμου είναι δεδομένη και καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Νικηφόρε. Άλλο συνάδελφος τοποθέτηση. Επαναλαμβάνω, άλλο συνάδελφος τοποθέτηση, κύριε Χατζηδάκη. Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια σε επίπεδο ισολογισμού. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ καλές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια της διοίκησής μας και γι' αυτό έχουμε σήμερα αυτή τη θετική οικονομική εικόνα. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Πεταχτή και όλες τις οικονομικές υπηρεσίες που έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και βέβαια και τους ορκωτούς οι οποίοι κάθε χρόνο μας βοηθάνε και ο κύριος Καραμιχάλης και ο κύριος Καραμιχάλης και ο κύριος Κοσμάτος που να τους ευχηθούμε και σιδεροκέφαλοι γιατί πριν λίγες μέρες εκλέχτηκαν στο Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων και οι δύο. Έχουμε δύο από τους 11. Δύο από τις 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλώ για την υπερψήφιση του ισολογισμού του. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στη διαδικασία της ψήφισης.
ηλίου πόλης, ανθρώπινη πόλη. Καταρχήν να κάνω τη δήλωση ότι είπα τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει μια εμφανέστατη βελτίωση, αλλά θα ψηφίσουμε λευκό γιατί δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Αλλά υπάρχει μια εμφανής βελτίωση και θέλω να το τονίσω αυτό. Δηλαδή και στις συμμετοχές και στους πελάτες και στις μελέτες έχει το γεγονός ότι διαγράφηκαν και ότι απεικονίζεται μια πιο πραγματική εικόνα. Δηλαδή ο συλλογισμός, τι είναι, να το πούμε λίγο απλά, δεν είναι επιλογή φιλοσοφική, ιδεολογική για να τσακωθούμε ιδιαίτερα. Είναι μια επιλογή που λέμε αν ισχύει αυτό ή ισχύει κάτι άλλο. Είναι μια πραγματική. Πιστεύω ότι πιο πολύ από κάθε άλλη φορά είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ποτέ. Δεν έχει φτάσει και που θα θέλαμε εμείς, αλλά και αυτό θα ψήσουμε λευκό. Αλλά όμως θέλουμε να πούμε και έναν καλό λόγο ότι έχουν γίνει βελτιώσεις που πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αριστερή πρωτοβουλία. Λευκό. Ηλιούπολη, πάμε μπροστά. Παρόν. Συνεπώς το θέμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Θα κάνουμε, κύριε συνάδελφε, μία διακοπή 5 λεπτών και θα επανέλθουμε.